Και να πάμε και στους φοιτητές, να πάμε στον Αλέξανδρο Μόσχο. Είναι τελειόφοιτος στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Να δούμε λοιπόν τι λένε και οι άνθρωποι που βρίσκονται και στους δρόμους μεταξύ άλλων και αντιδρούν. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Για πες μας λοιπόν, τι είναι αυτό που ξεσηκώνει τους φοιτητές, τους καθηγητές, γιατί είναι πανεκπαιδευτικό το συλλαλητήριο και είναι στους δρόμους και έχουμε αυτές τις αντιδράσεις και σε ποια σημεία υπάρχουν, γιατί υπάρχει και η άλλη μερίδα προφανώς, που συμφωνεί. Πώς το βλέπεις εσύ λοιπόν όλο αυτό, το debate που πλέον εξελίσσεται σε νόμο του κράτους, γιατί μπαίνει σε ψηφοφορία στις 9 το βράδυ, το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι γενικότερα το νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν νομίζω ποτέ στην ιστορία της Ελλάδος να έχει υπάρξει νομοσχέδιο χωρίς αντιδράσεις. Θεωρώ βέβαια ότι οι συγκεκριμένοι που αντιδρούν είναι αυτοί που το νομοσχέδιο τους ενοχλεί, που θα σταματήσουν από την επόμενη μέρα να κάνουν ό,τι κάνανε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, Αλέξανδρε, λες. Λέω αυτό που ξέρει και όλη η κοινωνία, τα περιστατικά βίας, τα περιστατικά ανομίας, τα περιστατικά που δεν άφηναν τους καθηγητές να κάνουν το μάθημά τους, για τα χτισήματα των Πριτάνιων. Εντάξει, αυτό είναι νομίζω κάτι πολύ γενικευμένο. Δηλαδή, οι άνθρωποι που βρίσκονται τώρα στον δρόμο είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτοί που υποδαβλίζουν, υποκινούν ή είναι πρωταγωνιστές περιστατικών βίας μέσα στα πανεπιστήμια. Θεωρώ ότι οι περισσότερες από τις πορείες που είδαμε ήταν υποκινούμενες από τέτοια στοιχεία. Δεν ξέρω, το ακούω αυτό που μας λες. Από την άλλη είδαμε και την άλλη πλευρά, τον προεδρεύοντα του Συνόδου των Πριτάνων, να λέει ποιες είναι οι αντιδράσεις. Κάτι το οποίο επίσης ακούμε από πολλούς καθηγητές, ότι δεν μπορεί να υπάρχει αυτού του τύπου, όπως και να την ονομάσουμε αστυνομία, μέσα στον χώρο των πανεπιστημίων. Ακόμα λέει και αν, όπως το λέει και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, θα υπάγεται στις Πριτανικές αρχές. Θεωρώ πως αυτό που θέλω γίνεται να πω, είναι λες για αυτούς που είναι στους δρόμους, για τους συμφοιτητές σου, υπάρχει και η πλευρά των καθηγητών η οποία αντιδρά, λέγοντας άλλο πράγμα, ότι δεν μπορεί να μπει η αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια και να είναι εκεί. Ναι, σε αυτή την περίπτωση όμως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι κατά πολλές περιπτώσεις τα προηγούμενα χρόνια συνέβαιναν περιστατικά, καλούνταν η αστυνομία σε ορισμένες των περιπτώσεων από την Πριτανική Αρχή, αλλά μέχρι η αστυνομία να προλάβει να παρέμβει στα περιστατικά αυτά, είχαν προλάβει οι δράσεις και είχαν φύγει από το χώρο του Πανεπιστημίου. Mm-hmm. Ναι, είναι επίσης κάτι που, μια αιτίαση που έχει βάση και ακούγεται, ότι και τόσα χρόνια η πανεπιστημιακή κοινότητα τι έκανε πέρα από προτάσεις για να προχωρήσει λοιπόν σε αυτή την φάση περαιτέρω η κατάσταση στα ΑΕΗ. Λοιπόν, είναι οι δύο πλευρές. Από ό,τι φαίνεται θα υπερψηφιστεί, όπως όλα δείχνουν, παρά τις αντιδράσεις που ακούσαμε και από την αντιπολίτευση, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Σε ό,τι αφορά τώρα, Αλέξανδρε, το θέμα των πανεπιστημίων που θα ορίζουν τον αριθμό των εισακτέων στο κάθε πανεπιστήμιο, στο κάθε ίδρυμα. Τα πανεπιστήμια εδώ και χρόνια, όσο παρακολουθώ και εγώ τα τεκτενόμενα, ζητάνε περισσότερη αυτονομία στο κατά πόσο θα διαλέγουν εκείνοι τους φοιτητές που εισέρχονται. Θεωρώ ότι η βάση είναι μια καλή αρχή, ώστε να μπορέσουν τα πανεπιστήμια να βάλουν το επίπεδο σπουδών εκεί που πρέπει για η κάθε σχολή, συγκεκριμένα για τον εαυτό της. Mm-hmm. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε και σένα πάρα πολύ. Ήταν ο Αλέξανδρος Μόσχος, τελειόφωτος της Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας.